σπίτια. Να πούμε επίσης ότι μομερικό έλεγχο είναι η φωτιά που καίει η δασική έκταση με πεύκα στο Ζευγολατιό Κορίνθου. Ωραία. Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο νομό Σερών όσον αφορά τον και τις ομορφιές που έχει να, τις πλούσιες φυσικές ομορφιές που έχει να προβάλλει, αλλά και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς, τα σπάνιους υδροβιότοπους και τα ιαματικά νερά. Όλα αυτά λοιπόν τον καθιστούν τουριστικό προορισμό για όλο τον χρόνο. Με την τουριστική κίνηση να καταγράφει αυξητική τάση, οι Σέρρες με τα παραδοσιακά χωριά είναι σημείο αναφοράς για τον τουρισμό σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Δάση και σπήλαια, χιονισμένες βουνοκορφές το χειμώνα και ιαματικά νερά, λίμνες και ποτάμια, σπάνιοι υδροβιότοποι, αρχαιολογικοί και θρησκευτικοί θησαυροί εναλλάσσονται σε κάθε βήμα στις Σέρρες, όπου η μακραίωνη και αδιάλειπτη ιστορία αφήνει το άρωμά της στον πολιτισμό. Αναφερόμαστε σε έναν πολυθεματικό τουρισμό. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού θεωρώ ότι υπάρχουν σε κάθε μορφή, όπως είναι ο ιαματικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο ιστορικός τουρισμός με τα οχυρά του Ρούπελ. Στο βορειοδυτικό τμήμα του νομού, η λίμνη Κερκίνη, το δημιούργημα του 1932 για αντιπλημμυρικούς σκοπούς, ανακηρυγμένο εθνικό πάρκο και διεθνούς σημασίας υγρότοπος, είναι ένας επίγειος παράδεισος. Δεν είναι τυχαίο ότι τον εντάξανε πια στις μετεωρολογικές προβλέψεις ως χειμερινό προορισμό. Σήμερα λένε, δεν το έχω τσεκάρει όμως ακριβώς, ότι έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από όλες τις λίμνες της Ελλάδος. Ολόκληρος ο νομός Σερών, πλούσιος σε φυσικές ομορφιές, καλεί τους επισκέπτες όλο το χρόνο να απολαύσουν, να γευτούν και να θαυμάσουν. Τα ιαματικά νερά στο Άγκιστρο και το Σιδηρόκαστρο Σερών προσελκύουν επισκέπτες όλο το χρόνο, προσφέροντας στις εγκαταστάσεις τους προγράμματα θεραπείας αλλά και ομορφιάς. Εγώ ήρθα πρώτη φορά. Φαίνεται φαινομενικά ότι είναι ωραίο. Εσωτερικά ο χώρος είναι πολύ καλός, μου φάνηκε. Πνιγμένος στη βλάστηση, ο Λαϊλιάς των Σερών είναι ένα από τα πλέον πρόσημα χιονοδρομικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας το χειμώνα και ένα δροσερό καταφύγιο το καλοκαίρι σε υψόμετρο 1.600 μέτρων. Υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν γίνει τελευταία με 4 και 5 αστέρων. Υπολογίζουμε ότι οι κλίνες είναι γύρω στις 1.200 με 1.300 γύρω-γύρω. Γίνονται μονάδες μικρές και μεγάλες και στις γύρω περιοχές, στην περιφέρεια των Σερών, εκτός από την πόλη μέσα. Το σπήλαιο της Αλιστράτης, βραβευμένο με διεθνείς διακρίσεις, γεννήθηκε από γεωλογικά φαινόμενα πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια και περιλαμβάνει πλουσιότατο και σπάνιο διάκοσμο σε επιβλητικές συνθέσεις με εμπνευστή την ίδια τη φύση. Εκτός σπήλαιο της Αλιστράτης, κάποιος μπορεί να δει το φαράγγι του ποταμού Αγκίτης, στην οποία έχουμε λειτουργία ενός τρένου, τουριστικού τρένου. Το τουριστικό αυτό τρένο μας έδωσε μια επισκεψιμότητα περίπου 10%. Ήδη 5.000 επισκέπτες επισκέπτηκαν το φαράγγι του Αγκίτη μέσω του τουριστικού τρένου. Το φαράγγι του Αγκίτη και το σπήλαιο της Αλιστράτης είναι κάποιες μόνο από τις ομορφιές του νομού Σερών στην νότια του πλευρά, στους πρόποδες του Παγκαίου. Στους πρόποδες του επιβλητικού Παγκαίου, τα παραδοσιακά χωριά διατηρούν την ομορφιά και την ιστορία τους. Το Ροδολίβος, η Παλαιοκόμη και η Πρώτη Σερών υποδέχονται και φιλοξενούν επισκέπτες όλο το χρόνο. Ο κόσμος του καλοκαιριού είναι αυτός που θα μεταδώσει την ομορφιά και θα έρθουν πάλι το χειμώνα. Πιστεύω δηλαδή ότι το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε λίγο κόσμο, αλλά έχουμε τον εκλεκτό. Κοντά στις εκβολές του ποταμού Στριμώνα βρίσκεται η αρχαία Αμφίπολη, μία από τις σημαντικότερες εστίες του ελληνισμού στα μακεδονικά και ρωμαϊκά χρόνια. Στην Αμφίπολη βρίσκεται και ο περίφημος Λέων, που αποτελεί σύμβολο της πόλης και της δύναμής της κατά την αρχαιότητα. Στον νομό Σερών, η ομορφιά της φύσης οδηγεί τον επισκέπτη ξανά και ξανά στα μονοπάτια της. Να διατηρήσουμε αυτό το όμορφο κλίμα, να περάσουμε στο θέατρο. Το έργο του Ευρυπίδη Βάκχη σε μετάφραση Μύρη και σκηνοθεσία Νίκου Χαραλάμπου παρουσιάζει απόψε και αύριο στο θέατρο Κήπου εδώ στη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία θέατρου Ορφέου τη Μαρία Τζομπανάκη. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Τζομπανάκη και τον κύριο Δημήτρη Καμπερίδη. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Με χαρά ήρθαμε και εδώ. Χαιρόμαστε. Μας επιτρέπετε να ξεκινήσουμε, κυρία Καμπερίδη, με την κυρία Τζομπανάκη. Κυρίες προηγούμενε. Που επιστρέφετε με τις Βάκχες 8 χρόνια μετά στο θεατρικό σανίδι. Ήταν εν πλήρη συνειδήση αυτή η απουσία και 25 χρόνια περίμενα να παίξω επιτέλους ένα ρόλο για τέτοιο, όχι ακριβώς την αγάπη, αλλά ήθελα να κάνω ρόλους στο κλασικό θέατρο, γιατί γι' αυτό έγινε ηθοποιός. Αυτό ήταν
Αυτό είναι το όνειρο του νέου παιδιού που μπαίνει στο θέατρο, έτσι δεν είναι, που μπαίνει στην ηθοποιία. Μακάρι να είναι έτσι, γιατί υπάρχουν και ως δασκάλα έχω ακούσει παιδιά να ονειρεύονται μόνο να βγάλουν κάποια χρήματα, να γυρίσουν, να είναι και αυτό. Το star system και όλα αυτά. Το star system που εκμαυλίζει πάντοτε και θα εκμαυλίζει. Κυρία Τζοπανά, γιατί Βάκχες και παραδείγματο χάρη όχι Ηλέκτρα, όχι Αντιγόνη, γιατί το συγκεκριμένο έργο το οποίο από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε. Προκάλεσε συζητήσεις και προκαλεί ακόμα και σήμερα συζητήσεις. Και θα προκαλεί. Από μόνο του. Και θα προκαλεί, ναι. Να μην προσθέσουμε και τις σκηνοθετικές πολλές φορές τις παρεμβάσεις που το κάνουν ακόμη πιο εντυπωσιακό. Ο κύριος λόγος είναι ότι είναι ένα έργο, ας πούμε, πρωταγωνιστών. Ένα έργο πολύ δυνατών ρόλων. Και δεν ήθελα την πρώτη αυτή κίνηση που θα έκανα να την έκανα με μία δουλειά που θα ήταν βασισμένη σε μία πρωταγωνίστρια. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο ούτως ή άλλως. Είμαι σαν άνθρωπος, έχω χαμηλούς τόνους, όχι γιατί δεν πιστεύω στον εαυτό μου, αλλά γιατί πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να βγαίνει το αποτέλεσμα της δουλειάς μας και όσο μεγαλύτερα είναι τα όνειρά μας, τόσο πιο σεμνά πρέπει να στεκόμαστε και να προσδοκούμε το αποτέλεσμα. Πρώτος λόγος λοιπόν ήταν αυτός. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί θεωρώ ότι Βάκχες σαν έργο ενός τόσο μύστη, σπουδαίου συγγραφέα όπως είναι ο Ευρυπίδης, εμπεριέχει εν πολλής αυτό που συμβαίνει σήμερα στην ανθρωπότητα. Δηλαδή την απόλυτη, τη μεγάλη διαταραχή στην αρμονία. Είτε της ανάγκης του ανθρώπου να κατευθυνθεί προς κάτι πολύ σημαντικότερο από αυτόν σαν μέγεθος, που μπορεί να είναι η Θεία Βούληση, είτε στην ανάγκη του ανθρώπου να υπηρετήσει τη μία, ας πούμε, καλή, το περιβάλλον στην εξέλιξή του θετικά. Mm-hmm. Δηλαδή, μπήκαμε μέσα και με το που μπήκαμε. Ακούσατε για τις φωτιές. Φωτιές. Δηλαδή, εμείς φταίμε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και αυτή η ιστορία των Βάκχων μιλάει για κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά και πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Mm-hmm. Δηλαδή, τη λατρεία και την έξαρση της λατρείας προς το Θείο. Αλλά και το πώς εξελίξεται αυτό, πώς παραφράζεται και εκφυλίζεται κάτι τέτοιο που βλέπουμε τη μάνα που διαμελίζει ίδια το παιδί της και δεν το ξέρει. Ακριβώς. Αυτό κύριε Καμπερίδη είναι συμπληρωστικό, το πώς οι αρχαίοι είναι τόσο σύγχρονοι. Όχι μόνο είναι σύγχρονοι. Και εσείς κάθε καλοκαίρι ηθοποιείς, επιλέγετε συνήθως τέτοιες παραστάσεις συνήθως και θέλω λίγο να το σχολιάσουμε και αυτό μετά. Το συναντάτε, το βλέπετε συνεχώς κάθε φορά που κάνετε ανάγνωση του ρόλου, έτσι δεν είναι? Να σας πω κάτι. Επειδή είπατε για τα νέα παιδιά, καταρχήν για την τραγωδία, μια ερώτηση που κάνατε. Εάν τους αρέσει, πώς συμμετέχουν μέσα σε αυτό. Αυτό είναι ένα σχολείο που δεν πάβει να υπάρχει όσα χρόνια και αν περάσουν. Ειδικά αυτή η τραγωδία είναι από τις λεγόμενες ανερμήνευτες, δηλαδή δεν έχουν ερμηνευτεί ακόμα το θέμα που φέρει, γιατί φέρει πάρα πολλά θέματα, δεν φέρει ένα μόνο. Επειδή λοιπόν σφαιρικά αντιμετωπίζουν οι αρχαίοι, οι μονπρόγονοι, όλη αυτή την ιστορία και βέβαια το θέατρο ας πούμε ήταν ένας τρόπος ιεροτελεστίας, όπως είναι και η Εκκλησία, ας πούμε. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και συμβαίνει και ακόμα υπάρχουν αυτοί οι τόποι και οι ναοί που λειτουργεί αυτό το στοιχείο, το οποίο το θεωρώ ίσως από τα μεγαλύτερα πράγματα που μας έχει χαρίσει η αρχαιότητα. Αυτό λοιπόν το έργο, οι Βάκχες που φτάνουν σε αυτό το σημείο, η αγάπη, να σκοτώσει το παιδί της μέσα από τη μανία, αυτήν τη θρησκευτική μανία, ο Ευρυπίδης ήθελε ακριβώς να καταγγείλει αυτό που συμβαίνει και σήμερα. Δηλαδή αυτό που έχουμε σήμερα που έχει συμβεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Δηλαδή, πόσο μπροστά μας τα βλέπουμε. Μα δεν το έχουμε. Έτσι. Αυτή τη στιγμή μια λογοκρισία η οποία ας πούμε ένα βιντεάκι. Ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο της Εκκλησίας. Εγώ δεν είμαι θέση να τον κατακρίνω ούτε να τον υπερασπιστώ, αλλά ιστορικά υπάρχει αυτό. Μην πάτε μακριά. Είχαμε τέτοιο περιστατικό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χθες. Ναι. Με μια μητέρα που διαμέλυσε το παιδί της. Ναι. Το έκοψε, το αποκεφάλισε και το. Ναι, εκεί μιλάμε για μια ιστορία, ναι, ας πούμε, σε προσωπικό επίπεδο. Σε προσωπικό, αλλά είπε ότι κατευθυνόταν από θείες φωνές. Αυτή την απάντηση έδωσε. Αυτό ακριβώς, ναι. αυτή την ιστερία τη θρησκευτική, έρχεται να καταδείξει και να καταγγείλει ο Ευρυπίδης και μετά από αυτό πεθαίνει, βέβαια, γιατί το κατασπαράζουν και αυτό τα σκυλιά. Δηλαδή, ο Ευρυπίδης διώχνεται ουσιαστικά από την Αθήνα.
την εποχή εκείνη και γράφει αυτή την τραγωδία για αυτή την έλευση αυτού του πνεύματος, του θεϊκού, αυτή που αλλάζει η σχέση της θρησκείας με τον άνθρωπο. Δηλαδή, να ολοκληρώσω μια φράση μόνο θέλω. Βεβαίως. Να πω. Ο μεταφραστής μας, ο κύριος Γεωργουσόπουλος. Εκεί θα πήγαινε ακριβώς τώρα αυτό. Ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική μετάφραση. Μιλάει για αυτή την έννοια του προσκυνήματος. Οι Έλληνες, όπως ξέρουμε, ας πούμε, στην αρχαία Ελλάδα δηλαδή, λέγανε Δία Πατέρα. Ήτανε παιδιά θεών. Δεν είχαν καμιά σχέση με το προσκυνούμε, με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας θεός ο οποίος τους επιβάλλει να προσκυνήσουν. Και έτσι αλλάζει αυτή η σχέση του θείου που είχαν μέσα τους. Γιατί, όπως λέει και η δικιά μας η θρησκεία, ο άνθρωπος έχει δύο πράγματα μέσα του, την θεϊκή πνοή και την ανθρώπινη. Και την ανθρώπινη. Εκεί το λέγανε, ας πούμε, ότι όταν έγινε αυτό το γένος των ανθρώπων, χρησιμοποίησε το αίμα του Θεού, του Διονύσου, και το αίμα και τη σάρκα του Τιτάνου. Και με αυτό έκανε το τελευταίο, το πέμπτο γένος των ανθρώπων. Αρχαίοι, αλλά τόσο σύγχρονοι θα μπορούσαμε να πούμε. Καταπληκτικά πράγματα. Καταπληκτικά πράγματα. Ναι. Στην παρέα σας. Ο Δημήτρης Γιακάρας παίζει τον Πενθέα. Ο Καλαμπόκης ο Μιχάλης παίζει τον Διόνυσο. Ο Στάθης ο Βούτος παίζει τον Τηρεσία. Ο Λιοδάκης ο Βαγγέλης παίζει το δεύτερο αγγελιοφόρο. Και είναι 25 ηθοποιοί. Να πούμε ότι τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Γιώργου του Ζιάκα. Εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική και η δουλειά του Χριστοδουλίδη, επίσης η μουσική. Η μουσική. Και οι φωτισμοί του Ανδρέα του Μπέλη. Να πω κάτι. Παρακαλούμε. Ότι εμείς οι άνθρωποι που είμαστε προβεβλημένοι περισσότερο λόγω της δουλειάς που κάνουμε, εμείς γενικά, οφείλουμε κάνοντας κάποιες επιλογές από ένα σημείο και μετά στη ζωή μας, αφού έχουμε γίνει μάνες, πατέρες, αφού έχουμε πάθει και έχουμε μάθει, να κάνουμε επιλογές που θα εμπεριέχουν και ένα μήνυμα, που θα ταυτίζεται κατά ένα ποσοστό και με τον τρόπο που ζούμε. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτή η δουλειά έχει μία παρέα ανθρώπων που έχουν ένα ταυτόσιμο πρότυπο για το τι θα πρέπει να είναι αυτή η ζωή. Και θέλω να πω ότι ό,τι συμβαίνει σήμερα, μα ό,τι συμβαίνει, το οποίο έχει εκφυλιστεί τρομακτικά, στην ιδέα του πώς μπορεί να γίνει αύριο το μέλλον της ανθρώπινης, όλα αυτά μπορούμε να τα αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή να έχουμε συνείδηση του τι συμβαίνει και να κάνουμε τις μικρές εκείνες διορθωτικές κινήσεις που όλες μαζί θα αλλάξουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Ας ελπίσουμε ότι αυτό που είπατε μόλις τώρα θα το ακούσουν πάρα πολύ που τους αφορά. Πρέπει να το έχουμε σκεφτεί ήδη. Έτσι, εγώ θα έλεγα, το μήνυμα ότι έπρεπε ήδη το μήνυμα, το μήνυμα που πρέπει να πούμε είναι ότι η Μαρία. Και να τελειώσουμε, να ολοκληρώσουμε. Η Μαρία Τσομπανάκη με αυτό το εγχείρημα που έκανε, γιατί πρέπει να πούμε ότι. Είναι εταιρεία. Κάποιος άνθρωπος. Είστε θειασάρχης, έτσι. Καλέ θειασάρχης. Είναι εντός εισαγωγικών, να σας ενοχλεί. Αυτό ακριβώς. Και έγινε αυτή η δουλειά. Που αποφάσισε να στηρίξει αυτή την ιστορία με όλους τους τρόπους. Αυτό το πράγμα συνήθως γίνεται από κάποια κρατικά θέατρα τα οποία έχουν επιχορηγήσεις. Γιατί είμαστε 25 άτομα, 30 άτομα ουσιαστικά. Για να σκεφτείτε μόνο αυτό το πράγμα. Να μην ανοίξουμε το θέμα των επιχορηγήσεων στην κοινωνική περίπτωση. Να θέλω να πω ότι είναι πολύ σπουδαίο από την. Για το θέατρο, ένας άνθρωπος σαν τη Μαρία να μπαίνει μέσα σε αυτό το ρίσκο δηλαδή. Και δεν πήραμε ακριβώς. Καθόλου. Γι' αυτό και το κοινό το αντιλαμβάνεται και το ανταποδίδει με τον καλύτερο τρόπο. Θέατρο Κήπου λοιπόν, θέατρο Κήπου, τι ώρα ξεκινάτε? 9:30. Σας ευχόμαστε πολύ καλή και σας ευχαριστώ. Πολύ μεγάλη επιτυχία μάλλον. Να είστε καλά. Εμείς στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά κοντά σας με αθλητικές.